Θα ξεκινήσουμε λίγο με τους κριτικούς της Αθήνας, με τους φοιτητές, Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής. Εκεί τα παιδιά ετοιμάζουν την κοπή της πρωτοχρονιάτικης τους πίτας το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, σε μία εβδομάδα. Πάμε να τους συναντήσουμε και να μας κάνουν ποδαρικό στην εβδομάδα που διανύουμε. Πάρης Σιγανάκης, ο ταμείας της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής. Πάρη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε. Στο Μοναστηράκι βρίσκεσαι, Στο Μοναστηράκι, στην καρδιά της Αθήνας. Μπράβο, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε ένα γλέντι με άρωμα Κρήτης το προσεχές Σάββατο. 14 του μήνα, λοιπόν. Περιμένουμε το συγκρότημα του Γιάννη Σπιθάκη. Ναι. Να πλαισιώσει την κοπή της πίτας μας, έτσι να υποδεχτούμε όμορφα το νέο έτος. Αρχίζουν σιγά σιγά και οι δράσεις μας. Ο Σύλλογος ξαναπαίρνει πνοή πάλι. Ναι. Υποδεχόμαστε το 2023, χαρούμενοι, δυναμικοί. Αρχίσουμε και να προετοιμαζόμαστε για τις καθημερινές ασχολίες του Συλλόγου, που είναι τα μαθήματα και οι χοροί, όργανα, παρέες. Και οι καθημερωμένες σαββατιάτικες παρέες και γλέντια που κάνουμε τόσο καιρό. Πάρη, στο στέκι του Συλλόγου, σωστά, στα Ηλίσια θα πραγματοποιηθεί. Στα Ηλίσια, στην Παπαδιά Μοντοπούλου 33. Ναι. Επίσης, την Κυριακή 15 του Ιανουαρίου αρχίζει και το τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 που διοργανώνει ο Σύλλογος μας. Ο βασικός στόχος γενικά, ξέρεις, έχουμε να κάνουμε τώρα, όπως και το ετήσιο γλέντι, έτσι είναι και η πρωτοχρονιάτικη πίτα σας η κοπή, είναι εκδηλώσεις κατά κάποιο τρόπο θεσμός που πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες. Ο βασικός στόχος ποιος είναι, πού στοχεύεται? Γενικά ο Σύλλογος μας στοχεύει στο να ενοποιήσει και να ενώσει τους φοιτητές Κρήτες, οι οποίοι έχουν ανεβεί για να κάνουν την κριτική τους θητεία, βέβαια, όμως πρέπει να το κάνουν με ένα ευχάριστο τρόπο, να είναι μονιασμένοι και να έχουν ένα στήριγμα και να μαθαίνουν πράγματα για την παράδοσή μας. Έχει ξεκινήσει ο καιρός και χαλάει, γιατί πρώτα έρθει η κακοκαιρία στην Αθήνα και μετά θα κατέβει Κρήτη. Χθες ανέβηκα, η αλήθεια είναι, και η θερμοκρασία έχει πέσει ήδη αρκετά. Έχει πέσει. Ακόμα βαδίζουμε σε ένα καλό καιρό. Έχει κίνηση εκεί στους δρόμους, ξεκίνησαν και εκπτώσεις τώρα. Στην Αθήνα πάντα έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Τώρα στο Μοναστηράκι βλέπουμε πολύ κόσμο. Ναι. Λοιπόν, έχεις ένα τρομερό φόντο από πίσω, Πάρη. Να το δεις μετά στην επανάληψη με την Ακρόπολη από πίσω. Πραγματικά ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι. Είσαι τυχερός. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε, καθώς θα μεταφέρουμε και ρεπορτάζ από το Σάββατο την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία. Δώσ' στους δικούς σου τι έχεις να πεις. Αν και ήσουν πριν από 2 μέρες, μας είπες, εδώ στην Κρήτη. Από 2 μέρες ήμουν κάτω, αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Χαιρετήματα έχω να δώσω γενικά από όλα τα μέλη του Συλλόγου μας και τα μέλη του Συμβουλίου. Και γενικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλετε το έργο μας. Υποχρέωσή μας, παιδιά, υποχρέωσή μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.